Thank you.
αρκετά δώρα στο πρόσφυγμα για τη σημερινή μας ομαδική εκδήλωση. Θα ήθελα να ζητήσω τον πατέρα μας, πατέρα Ιωάννη, περάστε παρακαλώ, να ξεκινήσουμε την εκδήλωση μας. Να σας πω ότι συγκινήθηκα που μου είπε πατέρα μας. Όταν πρώτο ήρθα στη Σύρο, στο Μέγα Γαλλό που πήγα για εργασμούς, μια γυναίκα φώναζε «Παπουλί, παπουλί, παπουλί». Εγώ εκεί στον τρόπο μου. «Παπουλί, δεν ακούστηκε ωραία πατέρα». Και έλεγε εμένα, ωραία, ήταν αυτά. Σχεδόν 30 με είπανε παπούλι. Τώρα στα 70 με λένε πατέρα και έλεγε. Χρόνια καλά και κάθε επιθυμία σας πραγματικότητα. Παρακαλώ τον αντιδήμαρχο, χωρικό αντιδήμαρχο Αλέξη Αθανασίου. Χρόνια πολλά σε όλους. Η σημερινή ημέρα ήταν λίγο δύσκολη, αλλά ταυτόχρονα νομίζω ότι το νησί μας βγήκε πολύ δυνατό και από την τηλεόραση δηλαδή. Αυτό που βλέπω είναι ότι όλος ο κόσμος το χάρηκε, έκανε μια ηλιόλουστη μέρα και πραγματικά είμαστε όλοι πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Να ευχηθώ λοιπόν στον καθέναν από εσάς οικογενειακή ευτυχία καταρχήν, υγεία και η νέα χρονιά να ευωδώσει όλων τα θέλω και τις επιθυμίες τους. Εύχομαι και στα παιδιά, στην τοπική κοινότητα, καλή συνέχεια για τους υπόλοιπους μήνες, όπως και στον Πολιτιστικό Σύλλογο, ο οποίος κάνει ένα πολύ σοβαρό έργο εδώ στο χωριό, και ο Σύλλογος Επαγγελματιών αντίστοιχα, αλλά θα πω για το Πολιτιστικό ότι είναι ένας σύλλογος ο οποίος φέρνει το χωριό πιο κοντά και όλους μας να έχουμε μια παραπάνω σχέση μέσω των εκδηλώσεών τους. Συγχαρητήρια σε όλους, χρόνια πολλά και να είστε καλά. Καλησπέρα σε όλους. Εκ μέρους του Πολιτιστικού Συλλόγου Φοίνικα, σας εύχομαι χρόνια πολλά. Θα ήθελα να κάνω μια αναδρομή στο 2018, όταν δειλά αναλάβαμε σαν καινούριο ΔΣ του Πολιτιστικού Συλλόγου. Μέσα σε αυτήν τη χρονιά θέλω να πιστεύω, αν κρίνω από τα δικά σας σχόλια, ότι πάμε αρκετά καλά. Βάζουμε στόχους και τους υλοποιούμε. Ξεκινήσαμε ξανά παραδοσιακούς χορούς με το άρωμα παράδοσης του κυρίου Σολάρη. Κάνουμε γυμναστική με τη Βαρβάρα την Κούτρα. Έπειτα από πρόταση του κύρου Βακόνδιου κάναμε μια ομιλία για τον καρκίνο του μαστού. Έγινε η γιορτή Πρωτομαγιάς και πολλές εκδηλώσεις στην πλατεία με την ισιώτικη βραδιά μας. Υποδεχτήκαμε μετά από χρόνια και πάλι την Πανκυκλαδική και ευχαριστούμε την κυρία Πάπουτση γι' αυτό. Επίσης, κάναμε τις απόκριες μια χωροσπερίδα με μεγάλη επιτυχία και φυσικά την πολύ ωραία μας γιορτή, τη γιορτή Κολοκυθιού. Το ίδιο θα προσπαθήσουμε και για φέτος. Ήδη έχουμε μιλήσει με την κυρία Άννα τη Δαφνά για μια ομιλία και μια χωροσπερίδα και θα συνεχίσουμε έτσι. Εδώ θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμο Σύρου και την Περιφέρεια για τις χρηματοδοτήσεις τους, γιατί χωρίς αυτές δεν θα μπορούσαμε να κινηθούμε οικονομικά. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλο το ΔΣ από καρδιάς, τον Νίκο τον Χαλαβασί που αφήνουν τις δουλειές τους και τρέχουν για μας όσο ό,τι τους ζητήσουμε, τον Γιώργο τον Ριγούτσο, την κυρία Ρίτσα τη Χαλεπλιόγλου που είναι πάντα δίπλα μας και κάποιες φορές που απογοητεύομαι με δίνει δύναμη και συνεχίζω, τον κύριο Ιωσήφ Πρίτεζη που πάντα είναι ακούραστος, τον κύριο Νίκο Στεφάνου και τον κύριο Γιώργο Ρούσο. Ευχαριστώ όλους εσάς, τα μέλη του Συλλόγου και που μας βοηθάτε πάντα και όχι μόνο.
και όλο τον κόσμο, γιατί χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας και θα θέλαμε την επίοικιά σας, γιατί και εμείς ακόμα μαθαίνουμε. Καλή χρονιά σε όλους, να είσαστε καλά. Ώστε το 2019 να είναι μια χρονιά δημιουργική, να είναι μια χρονιά παραγωγική για το νησί μας και αν μη τι άλλο, εσύ να μπορέσει να περάσει ένα μήνυμα ενότητας, αλληλεγγύης και συνεργασίας προς πάσα κατεύθυνση και κυρίως προς την χώρα μας, η οποία τόσο το έχει ανάγκη. Θέλω με την αφορμή της εκδήλωσης αυτής, για την οποία θέλω να σας συγχαρώ, διότι ο Φοίνικας περνάει για ακόμη μια φορά το μήνυμα της ενότητας και της συνεργασίας. Πρόκειται για μια εκδήλωση κοπής της πίτας, της πρωτοχρονιάτικης πίτας, τεσσάρων φορέων. Είναι η ενορία μας εδώ στο Φοίνικα, είναι η τοπική κοινότητα, ο Πολιτιστικός Σύλλογος και ο Σύλλογος Επαγγελματιών. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό, να μπορούμε όλοι να συνευρισκόμαστε εδώ, να ανταλλάσσουμε ευχές, σε ένα κλίμα ομόνοιας, ομοθυμίας και αλληλεγγύης, διότι μόνο με αυτά τα στοιχεία μπορούμε σε μια δύσκολη πραγματικότητα όπως αυτή την οποία βιώνει και η χώρα μας και το νησί μας να σταθούμε περισσότερο θα έλεγα διεκδικητικοί και αποτελεσματικοί στις προκλήσεις και στους στόχους που θέλουμε. Για το 2019, τόσο για την Σύρο όσο και για το Φοίνικα, για τον οποίο οφείλω να επισημάνω ότι στη χρονιά την οποία πέρασε γίνανε αρκετά πράγματα, αν δεν κάνω λάθος, με τη συνδρομή και την συνεπικουρία πολλών. Και για το 2019 πιστεύω ότι στο Φοίνικα θα γίνουν ακόμη περισσότερα πράγματα, διότι είναι ένα όμορφο χωριό, το οποίο έχει ανάγκη να αναδειχθεί, να αναπτυχθεί και προς αυτή την κατεύθυνση και οι σχεδιασμοί της Δημοτικής Αρχής κινούνται και νομίζω ότι όλοι θα το διαπιστώσουμε. Όσον αφορά στο νησί μας, είμαι προσωπικά πάρα πολύ αισιόδοξο, διότι αυτή την περίοδο υλοποιούνται. Είναι έτοιμα να δημοπρατηθούν έργα πάρα πολλών εκατομμυρίων ευρώ, έργα νοής, έργα αναπτυξιακά για όλες τις γεωγραφικές περιφέρειες της Ήρου. Μιλάμε για το αεροδρόμιο του νησιού, το οποίο αναπτύσσεται, επιμηκύνεται και αναβαθμίζεται. Μιλάμε για λιμενικές υποδομές στο λιμάνι της Θερμούπολης, όπου θα αλλάξουν την εικόνα του. Μιλάμε για έργα ίδρυυσης και στο Φοίνικα υπάρχει ένα μεγάλο έργο ίδρυυσης και θα ήθελα να ζητήσω την κατανόησή σας για την ταλαιπωρία που υφίσταστε, διότι κάθε αναπτυξιακό έργο, κάθε έργο σημαντικό το οποίο γίνεται, δημιουργεί μια ταλαιπωρία, αλλά οφείλουμε όλοι να είμαστε υπομονετικοί, διότι θα απολαύσουμε τα ωφέλη μετά. Έργα αποχέτευσης, έργα διαχείρισης απορριμμάτων, έργα τα οποία έχουν να κάνουν με σχολικές υποδομές, σχολεία τα οποία κατασκευάζονται καινούργια στο νησί μας, αθλητικές υποδομές, δεν θα σας κουράσω. Καθώς επίσης και μια πολύ ευχάριστη νότα, η οποία έχει να κάνει με την αλλαγή σελίδας στο ναυπηγείο μας, με την επαναλειτουργία του ναυπηγείου, όπου πάρα πολλοί συμπολίτες μας και σχολιανοί εδώ στο Φοίνικα και στη Λιανή έχουν ένα πιάτο φαγητό, έχουν τη δουλειά τους. Και άρα λοιπόν όλοι αυτοί οι άνθρωποι και εμείς όλοι στη Λιανή μπορούμε να αντιμετωπίζουμε το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Δεν θέλω να πω περισσότερα, δεν θέλω να καταχραστώ τον χρόνο σας. Θέλω όμως όλοι να περάσουμε αυτό το μήνυμα και να το καταλαβαδεύσουμε. Αυτό δηλαδή της αγάπης, της ελπίδας, της αισιοδοξίας, διότι έτσι πρέπει να είμαστε. Να είμαστε αλληλέγγυοι, να είμαστε δοτικοί στον συνάνθρωπο ένας προς τον άλλον, αυτές τις δύσκολες εποχές που βιώνει η χώρα μας. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό είναι να είμαστε άνθρωποι πάνω απ' όλα. Και ιδιαίτερα να είμαστε υποστηρικτικοί και να μπορούμε να συμπαριστάμεθα σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανάγκη.
Και δυστυχώς και στο νησί μας και στη χώρα μας υπάρχουν πολλοί συμπολίτες μας, άτομα τα οποία είτε βρίσκονται σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, είτε διαβιούν κάτω από το επίπεδο της φτώχειας, τους οποίους πρέπει να υπολογίζουμε, πρέπει να θυμόμαστε και πρέπει με το παράδειγμά μας και με τη στάση ζωής μας να τους υποστηρίζουμε. Αυτές λοιπόν τις λίγες σκέψεις εύχομαι ολοκάρδια και ολόψυχα για το 2019 να είναι ευλογημένο, να είναι υγιές και του χρόνου πρώτα Θεός όλες εσείς εδώ που γεννήσατε την αίθουσα και ακόμη περισσότεροι να είμαστε εδώ να ανταλλάσσουμε ευχές. Χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο. Νομίζω πολύ θα καταλάβατε το πόσο σημαντική ήταν σημαντική η ομιλία του. Τέριαξε με αυτό που μας είπε και στο κήρυγμα ο πατέρας Ιωάννης νωρίτερα. Θέλω να καλέσω και τον κύριο Βακόνδιο, αντιδήμαρχο Ελληνικών Υπηρεσιών, για να κάνει τις μάθες. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα λίγο με τη σειρά μου να σας ευχηθώ να είναι μια καλή χρονιά, να μας φέρει σε όλους υγεία, αγάπη, υγεία και δουλειά για όλο τον κόσμο. Είναι πράγματι πολύ σημαντικά και θα πρέπει ο καθένας να συμβάλλει ανάλογα με τις δυνάμεις του, ώστε να έχουμε την ενότητα μεταξύ μας, την αγάπη μεταξύ μας, την αλληλοστήριξη, ώστε ενωμένοι και αγαπημένοι να αντιμετωπίσουμε τα πολλά προβλήματα της εποχής μας. Για το ΦΥΡΚΑ, αυτό που θα ήθελα να ανακοινώσω είναι πως η παιδική χαρά, ένα αίτημα της κοινότητας και της περιοχής του Φοίνικα, έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες και το επόμενο διάστημα θα ενημερωθεί και η ημερομηνία του διαγωνισμού. Καλή χρονιά για όλους. Ευχαριστούμε τον κύριο Βακόνδιο για τα πολύ ευχάριστα νέα που μας ανακοίνωσε τώρα. Θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Μάικ Καρδά για τον καθισμό. Εκπρόσωπο της περιφέρειας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα που συμβρίσκομαι μαζί με πάρα πολλούς φίλους, πάρα πολύ καλούς φίλους, σε αυτή την όμορφη εκδήλωση. Νιώθω ιδιαίτερα συγκινημένος γιατί υπόθηκαν τρεις. Δεν θα τις θεωρήσω μαγικές λέξεις, είναι τις λέξεις οι οποίες ακουμπάνε την πραγματικότητα και την πρακτικότητα. Είναι αλληλεγγύη, συνεργασία και συνένεση. Πέρα από ό,τι πιστεύει ο καθένας, όταν στην πράξη γίνεται χρήση αυτών των τριών λέξεων σωστά, έχουμε και παραγωγή έργου. Άρα, είμαστε υποχρεωμένοι όλοι να τηρήσουμε αυτή τη γραμμή. Χαίρομαι ιδιαίτερα που ο Δήμαρχος σήμερα δεν έκανε απολογισμό. Δεν έκανε απολογισμό στο έργο το οποίο έχει παράξει, διότι θα καθόμαστε και θα περιμέναμε πολλή ώρα για να μιλήσουμε κι εμείς. Θέλω να ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά, καλή χρονιά, καλή πρόοδο στα παιδιά τα οποία είναι πάρα πολλά από ό,τι βλέπω. Και εύχομαι το 2019 να είναι μια χρονιά ευόδοσης όλων των προσωπικών αλλά και οικογενειακών στόχων και προσδοκιών σας. Να είστε καλά. Καλή χρονιά. Εκ μέρους του Συλλόγου Επαγγελματιών, Αρχήματος Καλαβαζής. Καλησπέρα σας. Εκ μέρους του Συλλόγου Επαγγελματιών, ήθελα λίγο να σας πω χρόνια πολλά, μάλλον χρόνια καλά, και το 2019 να δώσει καλύτερες ευκαιρίες σε όλους μας. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και από μένα. Με υγεία, οικογενειακή ευτυχία. Θέλω να ευχαριστήσω με αυτήν την ευκαιρία επειδή είδατε ότι στολίσαμε το καραβάκι στην πλατεία φέτος, ένα καινούργιο καραβάκι το οποίο προσέφερε η οικογένεια του Νίκου Γκάτ, της Ρόζας, Φρέρι, ξέρετε τι είναι. Το βαρκάκι το προσέφεραν και ο Γιώργος ο Ρεγούτης ο Πίλγουρας, το σιδερί, τον Ρούσο, το έφτιαξαν και ήμασταν στην πολύ ωραία θέση να κάνουμε την ωραία γιορτή με τον Τάνο για τα παιδιά και αυτό το καραβάκι θα μείνει στο χωριό. Ίσως το κρατήσουμε εκεί, ίσως το στολίσουμε εδώ κοντά στο γραφείο. Θα το δούμε. Να ευχαριστήσω, να περάσω σε ευχαριστίες για τα πολλά δώρα και τους χορηγούς της σημερινής εκδήλωσης που είναι ο Τάνος φυσικά που για μία ακόμη φορά
κάνει δώρο την πίτα. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Βασιλίδη, και φυσικά το Ενεργειακό Συμβούλιο για τη Φιλοξενία απόψε στην αίθουσα. Δεν έχω κάτι άλλο. Ναι, σε λίγο θα ξεκινήσουμε, θα κάνουμε την κλήρωση με τα δώρα. Δεν υπάρχει χωρί στην πίτα. Να πούμε στους υπόλοιπους, βεβαίως. Είναι αρκετά τα δώρα φέτος. Από το ΑΚΙΣ, ηλεκτρικά είδη, η Μαργαρίτα Βακονδύνου. Ευχαριστούμε πολύ. Από το Πίτες της Τόρ. Φαρμακείο του Φώτη Βλαχόπουλου, γιορτάζει και βασικά. Φρέσκια Γωνιά. Το Κάλβο Μάρε, η Φιλομήλα και το Ωρα Μπαρέστο, το Παλιακό, με δώρα επιταγές, με 44 κουπόνια για τα μαγαζιά του. Και όσους ορεινούς επίσης για το ίδιο. Το δικό κουπόνι επίσης και από τη Ρωσία. Το διεροπονίδιο. Η Μαρία Ριγούτσου με τα προϊόντα Oriflame. Ο Πέτρος Οπινιάς, κρεοπολείο, επίσης εκδοτική επιταγή. Η Θεία Μαρία του Τσακιού, και επίσης ευχαριστούμε πολύ. Και ο Δημοσθένης Ουρβάνος, Μέγαρος Κέιτερινγκ και δύο εκκλαδικοί. Ευχαριστούμε. Και κάνουμε τις κληρώσεις. Σας ευχαριστούμε. Καλή χρονιά.